Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε Κύριο πάντοτε, βοήθειά μας υπεραγία Θεοτόκος, της οποίας γιορτάζουμε τα εισόδια από σήμερα το βράδυ με τον Εσπερινό και αύριο με την Κυρία ημέρα της εορτής. Είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή μας Χριστό το Θεό παραθόμεθα και στο τηλέφωνο 25 827 77. Να διαβάσουμε δύο στίχους από το κατά Ματθαίον Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 27, στίχος 18. Ήδη γάρ ο Ηρώδης, ο Πιλάτος, ότι δι' αυτόν παρέδωκεν αυτόν. Καθημένου δι' αυτού επί του βήματος απέστειλε προς αυτόν η γενή αυτού, λέγουσα, μηδέν σύ και το δικαίο εκείνο. Πολλά γαρ έπαθον σήμερον κατόναρ δι' αυτόν. Και απόδοση στα νέα ελληνικά, διότι ήξερε ο Πιλάτος ότι από αυτόν τον παρέδωκα σε αυτόν. Ενώ δε καθόταν στη δικαστική έδρα, η γυναίκα του του έστειλε αυτό το μήνυμα, να μην κάνεις κανένα κακό στον αθώο εκείνο, διότι εξαιτίας του πολλά υπέφερα σήμερα σε όνειρο. Η Αγία Πρόκλα ήταν η γυναίκα του Πιλάτου, που είναι η Αγία της Εκκλησίας μας, η Πρόκλα, η Αγία, η οποία του έστειλε το μήνυμα, διότι είδε στο φοβερό όνειρο, με το οποίο έπρεπε να αποτρέψει τον Ηρώδη τον Πιλάτο να κάνει αυτό το έργο. Αλλά δυστυχώς εκείνος φοβήθηκε τον όχλο και έκαμε αυτό το μεγάλο έγκλημα το οποίο έμεινε στη ιστορία της ανθρωπότητας ολόκληρης. Ο Θεός να μας σκεπάσει όλους αδελφοί μου από τέτοιες ώρες δύσκολες και τις αποφάσεις φρικιαστικές. Να δούμε όμως, έχουμε αδελφό παρακαλώ στη γραμμή. Ευλογείτε γέροντα. Έλα Ευαγγελίτσα, τι καμνείς. Καλά, δόξα σε ο Θεός. Τι γίνεσαι Ευαγγελίτσα? Καλά, έχω διαγώνισμα αύριο. Διάβασες? Ναι. Αν διάβασες θα γράψεις, με βοήθεια του Θεού πάντοτε. Εσείς? Εγώ δεν έχω διαγώνισμα αύριο. Ενώ είστε καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά Ευαγγελίτσα. Έχω τρεις ερωτήσεις. Για πες μας να δούμε. Πρώτη ερώτηση είναι, αύριο γιορτάζουμε τα εισόδια της Παναγίας και ξέρω ότι ήταν από 3 χρονών στα Άγια των Αγίων. Δεν ήθελε σαν παιδί που είδα να παίξει για αυτή με τα άλλα παιδιά. Ευαγγελίτσα, μιλούμε για την Παναγία μας. Φαντάσου, αν οι Άγιοι και αναφέρες στο βίο τους ότι δεν έκαναν παιδικά πράγματα και παιδαριώδη πράγματα, σκέφτου η Παναγία μας που ήταν η πιο Αγία ύπαρξη στον κόσμο όλο. Τη μειωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ. Αυτή ήταν μεγάλη, με μέγιστος βαθμός αγιότητος. Και ήταν συνεχώς τρεφωμένη από θείων άγγελων και είχε τον νου της στη θεωρία του Θεού. Ναι, δηλαδή η Παναγία... Ήταν ένα εκπληκτικό φαινόμενο η Παναγία. Δεν είχε ένα άλλο όμοιο με αυτή. Και δηλαδή η Παναγία όμως... Ήτανε από πάντα Αγία, από τότε που γεννήθηκε ή αποκτήσε την αγιότητα μετά? Από τότε που γεννήθηκε ήταν Αγία και με τη σάρκωση του Θεολόγου έγινε Παναγία. Α, ναι, όμως το προβατορικό αμάρτημα συγχωρέθηκε στο Ευαγγελισμό. Εντάξει, το προβατορικό αμάρτημα δεν είναι ενοχή. Είναι η ροπή που κληρονομούμε προς την αμαρτία. Αλλά η Παναγία μας ήταν αναμάρτητη. Δεν αμάρτησε. Κατά χάρη, έλαβε τη χάρη της αναμαρτησίας. Ναι. Και πώς είχε όμως η ελευθερία η Παναγία να επιλέξει το καλό ή το κακό? Μπορούσε να επιλέξει και το κακό. Μπορούσε να το επιλέξει. Αλλά δεν ήθελε. Δεν ήθελε που δεν είναι λόγο. Ούτε επέτρεψε στον εαυτό να έχει καμιά αμφιβολία περί του καλού και του αγαθού και του Θεού. Ναι. Η δεύτερη ερώτηση είναι, διάβαζα αυτές τις μέρες έτσι τα τροπάρια της κηδείας και έχω φτάσει στο σημείο που αναφέρεται για όταν έχει κάποιος νεκρός αφορισμός για να λυθεί. Ναι. Και μου γεννήθηκε το ερώτημα, αν κάποιος αρχιερέας διαβάσει έναν αφορισμό σε κάποιον που έκανε κάτι κακό, ένα παράπτωμα. Ναι. Μπορεί να λυθεί αυτός ο αφορισμός από κάποιον αρχιερέα? Αλλάζει ο αρχιερέας που βάλε τον αφορισμό? Εξαρτάται για ποιους λόγους αφορίστηκε ο άνθρωπος. Και είναι πολύ σπάνιο πράγμα να αφορίζομαι κάποιους, πολύ σπάνιο. Αλλά εάν ο λόγος ισχύει, δυστυχώς
και αν έχει δίκιο ο αρχιερέας που αφόρησε τον άλλο και ισχύει ο λόγος ακόμα, είναι πολύ δύσκολη η θέση του άλλου ανθρώπου. Εάν ο λόγος δεν ισχύει ακόμα, δεν υπάρχει ο λόγος και μετανόησε ο άνθρωπος και ήρθε κοντά στο Θεό, τότε θα λυθεί και ο αφορισμός, είτε από τον αρχιερέα εκείνο ή από άλλο. Αν όμως ο αρχιερέας πεθάνει πάλι, μπορεί να τον λύσει τον αφορισμό άλλος αρχιερέας, αν μετανοήσει αυτός που του αναφόρησαν. Ναι, αν πεθάνει ο αρχιερέας εκείνος, ο διάδοχος του ή κάποιος ανώτερος, ο αρχιεπίσκοπος του Αρχιερέως Χάρη, η Ιεράς Σύνοδος κτλ. Ναι, και πιο κάτω στην κηδεία έλεγε και τα αναθέματα. Ότι άμα κάποιος αναθεματίσει κάποιον δηλαδή, εκείνο ισχύει. Δηλαδή κάποιοι που λένε για αστείο μεταξύ τους, εκείνο ισχύει. Δεν πρέπει να λέμε για αστείο τέτοια πράγματα. Εντάξει, δεν ακούει ο Θεός βέβαια τι λέμε εμείς με τις ανοησίες μας. Αλλά δεν είναι καλό πράγμα να αναθεματίζουμε άλλους ανθρώπους ή τον εαυτό μας, που λέει είτε το ίδιο αναθέμα τι βέβαισε. Σημαίνει ότι που κάποιοι άνθρωποι λένε και για τον εαυτό τους αυτά τα λόγια της κατάρας, δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Ναι, καλύτερα να μην τα λέει, αν και άμα μην λέμε, Ευαγγελίτσα μου, μην λέμε κόρη μου, ούτε για αστείο μην τα λέμε. Ναι, δεν ισχύουν όμως αν τα πει κάποιος για αστείο σε κάποιον. Εντάξει, δεν τα λαμβάνει ο Θεός υπόψη, αλλά δεν είναι καλά λόγια αυτά, είναι επικίνδυνα λόγια. Ναι, καλύτερα να αποφεύγονται. Σίγουρα, σίγουρα, οπωσδήποτε. Και η τρίτη ερώτηση είναι, άκουσα ότι όταν κοινωνήσουμε αμέσως, μετά δεν πρέπει να προσκυνήσουμε λείψανα εικόνες, ισχύει ή όχι? Συνήθως προσκυνούμε πριν να κοινωνήσουμε. Όταν κοινωνήσουμε, επήραμε τον Χριστό που είναι το πλήρωμα πάσης χάριτος και δεν έχει άλλο χώρο για να μπει κάτι άλλο. Αλλά εάν είμαστε κάπου που έχει άγια λείψανα και άγιες θαυματουργικές εικόνες κτλ, δεν είναι και λάθος, δεν είναι και αμαρτία αν προσκυνήσουμε. Σίγουρα δεν αναντιώνεται το ένα με το άλλο. Αλλά όμως όταν με αντίδωρο, τότε φεύγει αυτό που λέμε ότι να μην κοινωνήσουμε. Δεν καταλάβω ότι φάμε αντίδωρο. Ναι, μετά μπορούμε να προσκυνούμε χωρίς να έχουμε αυτό το ότι δεν πρέπει. Εντάξει, το αντίδωρο το τρώμε για να καταπιούμε αυτά που έχουμε στο στόμα, μα να μην έχουμε τον λογισμό ότι είναι ας πούμε κάτι το οποίο, ας πούμε δεν ταιριάζει. Ναι. Και το αντίδωρο είναι δώρο της Παναγίας δηλαδή? Το αντίδωρο το δίνει ο Χριστός μας, η Εκκλησία μας, για αυτού που δεν μπορούν να κοινωνήσουν, αντί του δώρου. Αυτοί που δεν μπορούν να κοινωνήσουν, για κάποιους λόγους παίρνουν αντίδωρο. Α, είναι. Και το δρόσος θεωρείται κάτι παρόμοιο ή όχι? Το δρόσος είναι μέγας αγιασμός. Στην Κύπρο το λέμε δρόσο. Είναι μέγας αγιασμός, το οποίο πίνουμε σε μέρες που προηγείται νηστεία κατά την παράδοση της Εκκλησίας. Ναι. Άκουσα ότι πρέπει να βάζουμε και πριν κοινωνήσουμε Άγιο Ευχέλαιο. Είναι σωστό αυτό? Δεν είναι κακό, είναι καλό. Γιατί να μην το κάνουμε? Ναι. Ευχαριστώ Γέροντα, την ευχή σας. Να είσαι καλά Ευαγγελίτσα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ Ευαγγελίτσα, με Παναγία μαζί σου. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ. Ναι Γέροντα, ευλογείτε. Ο Κύριος. Την ευχή σας. Του Κυρίου. Ευχαριστώ. Είμαι η Μαρία από την Ελλάδα. Χαιρόμαστε πολύ που σας βλέπουμε τώρα και στα κανάλια, έτσι λόγω των εκλογών. Που α, βγήκαμε στο κλαρί τώρα. Ελπίζουμε να τελειώσουμε. Είναι ωραίο για μας, γιατί η τηλεόραση πάντα έτσι όλοι είναι πιο ας πούμε στημένοι και σοβαροί για να βγουν, και εσείς βγαίνετε με την απλότητά σας έτσι και το χαμόγελό σας και λέτε και τις δημοσιογράφους κόρη μου και είναι πολύ ωραίο. Είναι κυπριακό αυτό και το συνείδησα και μας. Είναι ωραίο έτσι, σας απολαμβάνουμε να σας βλέπουμε. Νομίζω πιο πολύ το απολαμβάνει ο δημοσιογράφος ο κύριος Νικήτας από τον Αντένα, δεν θυμάμαι το όπιδο. Γελάνε και τα αυτιά του όταν μιλάτε. Ναι, ο Νικήτας. Καλό παιδί, ναι. Καλό παιδί. Ναι, φαίνεται. Και οι δημοσιογράφοι σε εσάς, τόξι στο Θεό, φαίνεται έτσι ασχολούνται με την Εκκλησία, γνωρίζουν. Σε εμάς εδώ δεν μιλάνε έτσι ανοιχτά. Στην Ελλάδα, τουλάχιστον στις ειδήσεις. Είναι και καλά παιδιά οι δημοσιογράφοι μας, δόξα τω Θεώ. Ναι, ωραία, μακάρι. Γέροντα, να σας πω, αν και δεν είχα σκοπό ποτέ να πάρω ενώ ακούω, τελικά με νίκησε κάτι που θα ήθελα να διαβάσω, αν μου επιτρέπετε.
Για να ακούσουν οι αδερφοί μας. Ναι, να ακούσουμε. Ευχαρίστω, βεβαίως. Να γέρετε. Είχαν πάει κάποιοι Κύπροι στο Άγιο Όρος προσκύνημα και πήγανε στο μακαριστό γέροντα Παΐσιο, τον κριτικό που κοιμήθηκε προχθές. Ναι, 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 ναι. Την ευχή του να έχουμε και ο Θεός να τον αναπαύει. Και τους μίλαγε και εκείνοι τον βιντεοσκόπησαν και βάλανε το βιντεάκι, ξέρετε, στο διαδίκτυο. Και τώρα θα ήθελα εγώ να πω τι είπα, έτσι λέξη προς λέξη, που έλεγε, μίλαγε για κάποιον Θανάση και αυτός ο Θανάσης είστε εσείς. το Θανάση τον υπηρετούσα εγώ 9 χρόνια. Ο Θανάσης είναι καλός. Είναι καρπός από δέντρο μετανοίας. Του είχα βγάλει το Θανάση στις ψήφους, εννοεί τις προηγούμενες εκλογές του 2006. Ένα πείμα. Όταν ήταν να δώσουν τις ψήφους, είχα γράψει ένα πείμα το Θανάση. Γιατί το Θανάση τον έχω στην καρδιά μου και μόνο που τον ακούγε... Και μόνο που τον ακούω γελώ. Με χαροποιεί δηλαδή και στη δυστυχία να είμαι. Αυτός είναι Άγιος. Και είχα βγάλει ένα πείμα γιατί τον εξυπηρετούσα 9 χρόνια όταν ήταν πρώτος εδώ, ήμουνα εγώ. Και είχε τότε τον Κυπριανό, ο οποίος είναι ο Νικόλαος, εννοεί το Θεοφιλέστατο επίσκοπο Μαθούτης. Ναι, ναι, ναι. Που είναι δεσπότης τώρα, τον είχε εδώ πέρα και είχε και το Θανάση που τον έβγαλε Αρσένιο. Μπράβο. Το μακαριστό ηγούμενο της Ιεράς Μονής Μαχαιρά. Και σκοτώθηκε τότε με τον Πατριάρχη. Και είχε και τον Ισάκ, τον πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης Λεμεσού. Μάλιστα, ακριβώς. Που είναι τώρα στην Επισκοπή μαζί. Ο Ισάκ και ο Νικόλαος είναι από τα δύο του καλογέρια που είχε εδώ πέρα από τότε που ήταν κοσμική. Τον Νικόλα τον λέγανε Κυπριανό. Εδώ τον είχα εγώ. Όταν πήγα μια φορά που λες, τον έπιασα το Θανάση που έκλαιγε για τις αμαρτίες του κόσμου. Έκλαιγε και σήκωνε τα χέρια του στον ουρανό. Έκλαιγε. Δεν με είχε δει που μπήκα. Έκατσα και αφουγκράστηκα που λες. Έκανε παράκληση στην Παναγία. Και όταν του το είπα, λέει: Όχι, Πάτερ Παΐσι, εγώ δεν έκλαιγα. Κάτι θα είχε μπει, λέει, στα μάτια μου. Του είχα βγάλει το πείμα του Θανάση από τη Λεμεσό. Έτσι τον έλεγα εγώ, Θανάση. Και τώρα λέει το πείμα. Λοιπόν, κάνω θερμή παράκληση στους Κύπριους που ψηφούνε, προτού στο εκλογικό τμήμα να πάνε να μπουν, τον ψήφο τους να δώσουν στον Λεμεσού Θανάση. Που ό,τι και αν θέλει η Κύπρος μας. Εκείνος θα τα φτιάξει, γιατί έχει εξομολόγηση και αυτό έχει σημασία, γιατί τέτοια κάνει ο επίσκοπος που έχει μεγάλη αξία. Τα μάτια σου στην προσευχή τρέχανε σαν τη βρύση, όπου μπορούσες και από αυτά μόνο φωτιά να σβήσεις. Η Κύπρος είναι εξακουστή, σε όλο τον κόσμο είναι γνωστή. Έχει ωραία μοναστήρια, της ψυχής είναι εργαστήρια. Έχει ωραία μέρη, χάνει αυτός που δεν τα ξέρει. Ένα όμως είναι εκείνο που μυρίζει σαν τον κρίνο. Ένας φωτεινός αστέρας που δεν τον εσβήνει αγέρας. Και ποιο είναι αυτό το αστέρι, να το μάθει όποιος δεν ξέρει. Είναι ο Αποσπερίτης, ο λευκός Αποκαρίτης που από τη Λεμεσό ανατέλει για να προκαλέσει ωφέλη. Είναι η λάμψη του μεγάλη και φωτίζονται και οι άλλοι. Αθανάσιος το όνομά του, χαίρεσαι να ζεις κοντά του. Έχει δόξα, έχει φήμη, σαν λευκό, χρυσό και αθήμη. Αδικήθηκε για αυτά που του κάνανε πολλοί και για εκείνα δεν μιλεί. Ούτε για συκοφαντίες έκαμε αντιδικίες. Κάνει προσευχές νηστείες για του κόσμου τις αμαρτίες. Έχει στο εξομολογητάρι βοηθό την θεία χάρη. Έχει λόγο, έχει πράξεις, σε όλα του βρίσκεται τάξη. Στο Άγιο Όρος είχε ζήσει που ευωδιάζει φύση. Είχε και καλούς δασκάλους, τους Αγίους τους Μεγάλους. Τον Ιωσήφ, τον Πορφύριο και τον Παΐσιο που ήταν παιδί τους γνήσιο. Είδε και άκουσε πολλά και για εκείνα δεν μιλά. Είναι ενάρετος και ξέρει που χρειάζεται νηστέρι. Έχει πολλή παρησία, γι' αυτό γίνεται θυσία. Αγαπάει το ποιμνιό του, συγχωράει και τον εχθρό του. Από όλα τα άστρα του ουρανού είναι ένα που σου μοιάζει. Εκείνο που βγαίνει την αυγή και όλα τα σκοτεινιάζει. Παΐσιος μοναχός Αγιορείτης ο Κρητικός. Την ευχή σας να έχουμε, Γέροντα. Ευχαριστούμε για όλα. Έχουμε την ευχή του πατρός Παΐσιου. Εντάξει, τα υπερβάλλει ο πατρός Παΐσιος πάντοτε από την πολύ του αγάπη που είχε για μας, έλεγε και υπερβολές. Για να ζήσει μαζί σας 9 χρόνια, ξέρει. Ευχαριστούμε, Γέροντα. Μας βοήθησε πάρα πολύ στις καριές που είμαστε. Μας βοηθούσε, μας διακονούσε. Πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Να έχουμε την ευχή του, κόρη μου. Να έχουμε την ευχή του. Παρακαλώ, έχουμε τον επόμενο αδερφό. Καλησπέρα, εγώ μιλώ. Ναι, εσείς. Καλησπέρα, δέσποτα. Ήθελα μόνο να σας χαιρετήσω και να πάρω την ευχή σας. Πρώτη φορά καλά. Είναι ο Δημήτρης, παίρνω από την Γαλλία, πάντως είμαι από τη Σοζόπολη της Βουλγαρίας. Σας ακούω πολλές φορές. Από τη Γαλλία παίρνεις.
από τη Γαλλία παίρνω τώρα, Δέσποτα. Μόνο την ευχή σας να πάρω και προσεύχομαι για εσάς. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Να είσαι καλά, παιδί μου. Εύχομαι καλή να συσκευάζει η Παναγία μας. Αμήν, αμήν. Να είσαι καλά. Θεός μαζί σου, Θεός μαζί σου. Χαιρόμαστε που ακούμε τους αδερφούς μας από το εξωτερικό. Παρακαλώ, έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Ναι, με ακούτε, Γέροντα. Ναι, ας σας ακούω. Γεια σας. Χαίρετε. Είμαι η Αρχοντούλα από Αθήνα. Αρχοντούλα, ωραίο όνομα. Ναι, ναι, ναι. Θα ξέρετε, η Αρχοντούλα με τα σκουφάκια. Ναι, Αρχοντούλα. Σας πήρα να ζητήσω την ευχή σας, αλλά να σας πω, ο κόσμος να μην φοβάται ότι θα μας εγκαταλείψετε. Όπου και να πάτε εσείς, θα είσαστε αστέρι και θα μας καθοδηγείτε. Και πρέπει να πάρετε τη θέση αυτή. Γι' αυτό λοιπόν να προσευχηθούμε όλοι να είσαστε στη μεγαλύτερη μέχρι τα αστέρια, μέχρι τον ουρανό. Ό,τι θέλει ο Θεός, Αρχονούλα μου, ό,τι θέλει ο Θεός, κορή. Ο Θεός πιστεύω ότι θέλει, Άγιε Πατέρα, να είσαστε εκεί και να καθοδηγείτε όχι μόνο τους Κύπριους, αλλά και τους χιλιάδες που είμαστε στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Να μας σκεφάσεις, χάρη στον Θεό. Εμείς προσευχόμαστε, όσοι μας ακούν, ας προσεύχονται για σας και η Παναγιά να είναι μαζί σας. Η Παναγία Μητέρα μας να μας σκεφάζει, Βάνο. Έτσι, μεσολαβήτρια θα είναι. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Προσεύχεστε. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Παρακαλώ, έχουμε τον επόμενο αδερφό. Παρακαλώ. Ναι, ευλογείτε, καλή μου Γέροντα. Χρήστο, τι κάνεις, από τα Άγιον Όρος μιλάς? Από τα Άγιον Όρος, ναι, ναι Γέροντα. Μπράβο, Χρήστο. Είμαι πολύ χαρούμενος. Φυσικά, εντάξει, περιμένω αρκετά να μιλήσουν κι άλλοι ακροατές για να βγω. Αλλά χαλάρι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μιλάμε ότι είναι τρομερά, Γέροντα. Είναι τρομερά εδώ πέρα. Πού είσαι, σε ποιον τόπο είσαι τώρα? Κοίταξε, καλά μου Γέροντα, επειδή στην αρχή δεν θα μπαίναμε μέσα σήμερα, είχε πάρα πολύ καιρό. Και δεν μας δίναν διαμονητήρια και δεν είχε καράβι. Mm. Και τελικά βρήκαμε μια άκρη, έπρεπε να κλείσουμε εισιτήριο στη θέση από την Ιερισσό, αλλά μας βοήθησε η Παναγία, το καράβι λεγόταν Παναγία, το μικρό που μας πήγε μόνο μέχρι το Βατοπέδι. Και τα καταφέραμε, τέλος πάντων. Είσαι στο Βατοπέδι δηλαδή? Όχι στο Βατοπέδι, πήραμε λεωφορείο και πήγα στις Καριές. Ωραία, πολύ ωραία. Είμαι όμως στη βατοπεδινή σκύλη του Αγίου Ανδρέα. Πολύ ωραία, πολύ στο Σεράι. Ναι, στο Σεράκι είναι λίγη μοναχή εδώ πέρα, καλέ μου Γέροντα. Είναι πολύ λίγη για τόσο τεράστιο κτίριο και αυτά. Είναι πολύ λίγη, πολύ, αλλά είναι και πολύ αρκετή για να κρατάνε την παρουσία του μοναχισμού στο χώρο εκεί. Και ο Γέροντας εδώ πέρα είναι πολύ... Πολύ καλός, εξαιρετικός. Είμαστε φίλοι, ναι, από... Από φοιτητές με τον πατέρα Εφραίμ. Ναι. Και μιλάμε ότι ο Εφραίμ του της σκήτης στο Γέροντα. Βέβαια, της σκήτης, του Γέροντας, εκεί της σκήτης. Για να καταλάβουν και άλλοι, να μην νομίζουν ότι... Ο Γέροντας Εφραίμ της σκήτης, του Αγίου Ανδρέου. Και στις Καριές που πιάσαμε κάποιες συζητήσεις και μιλάγαμε με τον κόσμο και σε κανένα μαγαζί, σας αγαπάνε πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι το όνομα κάποιον τώρα που σας ήξερε και ο παλιά που σας έχουμε πέρα. Με ήξερα από το έπομαι και εγώ στο Άγιον Όρος, Χρήστο μου. Ναι. Και παρακαλούν και άλλοι από εδώ πέρα, ας πούμε, για σας, να ξέρετε. Ό,τι θέλει ο Θεός, Χρήστο μου, ό,τι θέλει ο Θεός. Ναι. Και σας αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Οι άνθρωποι είναι καλοί. Είναι καλοί οι άνθρωποι. Και εσάς και τον πατριαρχικό, τον άλλο τον γέροντά μας τον καλό. Ναι, βέβαια. Τώρα, καλή μου Γέροντα, επειδή εγώ δεν έχω ίντερνετ τώρα, απλά δεν θα ακούσω τις επόμενες ακροατές, δεν μπορώ να τις ακούσω. Αύριο που θα πάω στις Καριές μέσα, θα κάτσω σε ένα μαγαζί εκεί πέρα που θα μου δώσουν ίντερνετ και θα μπορέσω να ακούσω την εκπομπή για να ακούσω όλα τα ονόματα και να τα γράψω. Και να κάνω την υπόσχεση που είπα στους ανθρώπους, νομίζω ότι... Γράψε, ό,τι ακούεις γράφε το, αύριο. Εντάξει, Χρήστο μου, έγινε. Καλή επιτυχία. Η Παναγία μαζί σου, Χρήστο μου, η Παναγία μαζί σου. Σας αγαπάω πολύ. Ο Θεός εδώ μαζί είναι σου. Τέλεια, αλλά μου λείπετε κι εσείς που είστε μακριά. Έτσι να το ξέρετε αυτό. Είμαστε εκεί κοντά σου, είμαστε μαζί σου. Το ξέρω. Οι ψυχές μας είναι πάρα πολύ κοντά. Έτσι είναι, Χρήστο μου. Έτσι. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, Χρήστο μου. Καλά να περάσεις. Στο Άγιον Όρος είναι πάντα καλά. Όλα ωραία και ευλογημένα.
Παρακαλώ, έχουμε τον επόμενο αδερφό. Γέροντα, την ευχήσω. Έλα Χρήστο, από Λάρισα. Δόξα τω Θεώ, καλά εσύ, τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ και εγώ, γέροντα. Πολύ καλά, σας είπα ότι τυχόν μ' ακούσετε να παραπονεθώ καμιά φορά, θα μου πεις είσαι ο πιο μεγάλος αμαρτωλός. Έτσι θα μου πεις. Γέροντα, εγώ ήθελα να πω δύο πράγματα. Ναι. Το πρώτο, είχα ακούσει από το, νομίζω ο πατέρας Σιμεών ο Κραγιόπουλος το είπε, ναι, ότι όπως έρχονται τα πράγματα, τα φέρνει ο Θεός. Αφού τα φέρνει ο Θεός, έτσι είναι καλά. Αυτό τα δεχόμαστε δηλαδή, όπως έρχονται, Χρήστο μου. Ναι. Και τα αξιοποιούμε πνευματικά. Εμένα μου άρεσε αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω ότι αυτό θέλει πολύ πίστη. Πολύ πίστη, πράγματι. Ιδίως όταν είναι δύσκολα θέματα, θέλουν πίστη πολύ. Αλλά εκεί είναι και η αξία μας. Εκεί φαίνεται και η αξία, ναι, μας. Ναι, ναι, αυτό και εμένα μου είχε αρέσει πολύ αυτό το πράγμα. Και όπως έρχονται τα πράγματα, τα φέρει ο Θεός. Και αφού τα φέρει ο Θεός, έτσι είναι καλά. Πάει τελείως, θα το δεχτούμε. Δόξα τω Θεώ. Επομένως τώρα και με εσάς με την εκλογή σας, εγώ εύχομαι όπως θα φέρει ο Θεός, έτσι είναι καλά. Να μας δώσει ο Θεός δύναμη να τα αντέξουμε και να βοηθήσει ο Θεός να είναι όλα σύμφωνα με το θέλημα του τον Πανάγιο. Έτσι. Το δεύτερο που ήθελα να σας πω είναι το εξής. Εγώ στο κτήμα που είμαι ακούω συνέχεια την εξόδιο ακολουθία. Πολύ ωραία, Χρήστο. Πολύ ωραία. Να σας πω, την βρήκα στο ίντερνετ, είναι από μια συναυλία που δόθηκε. Σαν συναυλία δόθηκε. Έτσι. Ναι. Είναι καταπληκτική. Εγώ δηλαδή την ακούω με μεγάλη ευχαρίστηση. Μου κάνει μεγάλη ευχαρίστηση που την ακούω. Και την ακούω και την ξανακούω και την ξανακούω. Μα είναι δοξολογία. Είναι ευχαριστία Θεού. Είναι... Μας βγάζει από τα διέξοδα. Τώρα θέλω κάτι από εσάς όμως. Θέλω κάτι από εσάς. Τι θέλεις, Χρήστο μου? Να προγραμματίσετε κάποια χρονική στιγμή να κάνετε ανάλυση της εξόδησης ακολουθίας. Πήγα να το κάνω μια φορά και κοντέψαν να πεθάνουν. Δεν έρχονταν κανένας. Με εγκατέλειψαν άπαντες. Ναι. Πήγα πριν χρόνια να το κάνω, ναι, και την επόμενη ομιλία δεν ήρθε κανένας. Του πω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω. Πρέπει να το ανακοινώσουμε σε αυτούς που σας αρέσει μόνο. Τέλος πάντων, εγώ πάντα θα επιθυμώ. Να είσαι καλά, Χρήστο μου, να είσαι καλά, γε μου, να είσαι καλά. Παναγία μαζί σου, Χρήστο. Ευχαριστώ που μας ακούεις. Παρακαλώ, έχουμε τον επόμενο αδερφό. Μάλιστα. Ευλογείτε, Γέροντα. Ο Κύριος. Ο Λουκάς από Επισκοπή είμαι. Ναι, Λουκά. Είναι ευχή σου να ακούμε. Τι κάνεις, Λουκά? Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Κοίταξε, συμφωνώ με όσα είπαν οι προηγούμενοι αδερφοί μου όσον αφορά τις επικείμενες εκλογές. Λοιπόν, ο Θεός θα βάλει το χέρι, δεν θα πω τίποτε άλλο. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε να ξεχάσουμε από τη Λεμεσό, ο Θεός ξέρει καλύτερα από εμάς. Ας τα αφήσουμε όλα στα χέρια του Θεού. Σίγουρα. Θα μου επιτρέψετε όμως να εκφράσω το σεβασμό μου στο πρόσωπό σας και την αγάπη μου, την ευχαριστώ αγάπη μου με το τραγούδι που έγραψα για σας κάποτε. Θέλετε να το πω? Να τραγουδήσεις? Καλό, αν έχω ευλογία. Βεβαίως, να τραγουδήσεις, γιατί όχι. Λοιπόν, σαν μάνα της ουρανού κοντά μας στάθηκες, πατέρας και αδερφός δίπλα μας στάθηκες. Ποτέ σου δε μας πίκρανες, πατέρα, στο πλάι μας πιστός νύχτα και μέρα. Εσύ ο ταπεινός, εσύ ο ανέχθηκος, εσύ ο στοργικός και ο καταδέχτικος. Πάντα με ένα χαμόγελο κοιτάζεις, στο δρόμο του Χριστού όλους μας βάζεις. Γονάτιστοι στην Παναγιά δεόμαστε και στο Χριστό μας όλοι προσευχόμαστε. Στη δύσκολη οδό να σε στηρίζει, την έκριστο χαρά να σου χαρίζει. Τον Θεό ευχαριστούμε κι όλοι μας θα ευχηθούμε να σε δούμε στο πλευρό μας.
Αξιοαρχή επισκοπό μας, να σε δούμε στο πλευρό μας. Αξιοαρχή επισκοπό μας. Αυτό ήταν. Ευχαριστώ, Λούκα, ευχαριστώ. Είσαι καλός τραγουδιστής. Μπράβο, ωραία. Έτσι είναι, έτσι λένε, δεν ξέρω. Κοίταξε, το τραγούδι αυτό γράφτηκε με πολύ αγάπη, ξέρετε. Φύλαξε τον τουλάπι να δούμε πώς θα το χρησιμοποιείς. Να το χρησιμοποιήσω, πιστεύω. Ό,τι θέλει ο Θεός. Ό,τι θέλει ο Θεός, Λουκά μου. Την ευχή σου να έχουμε γέροντα. Να σε καλά, Λουκά, η Παναγία μαζί σου, γεια μου. Να σε καλά. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω. Εσείς, μάλιστα. Γέροντα, την ευχή σας, η Ανθήμα από Αγγλία, τι κάνετε? Καλά, εσύ. Εδώ τραγουδάμε, λέμε ποίηματα. Ωραίοτατο, ο κύριος τα είπε πάρα πολύ ωραία και πραγματικά πολύ καλός τραγουδιστής. Ναι, τραγουδά ωραία, Λουκάς, είναι καλό παιδί. Πάρα πολύ ωραία. Ήθελα να πω τώρα, να συμπληρώσω λίγο όπως είπε ο κύριος Χρήστος που είναι εκεί από την Κύπρο, που έλεγε για την εξόδιο ακολουθία και σκέφτηκα ότι εγώ μερικές φορές όταν οδηγάω στον δρόμο λέω του μνημοσύνου, το ευλογητό η κύριε, και ευτυχώς που δεν είμαι μόνη μου, είχα αρχίσει να ανησυχώ. Ναι. Και ευτυχώς που είμαι μόνη μου όταν οδηγώ και το λέω, γιατί και δεν τρομάζουν οι συνεπιβάτες. Οι συνεπιβάτες, ακριβώς. Επίσης ήθελα να προσθέσω σε αυτό που είπε η προηγούμενη αδερφή και ακροάτρια για το πατήρ Παΐσιο τον Κρητικό. Ναι. Εγώ δεν τον ήξερα, απλά έτσι έτυχε. Ξέρετε, σας έχουν κάνει στο σελίδα φίλοι του πατρός Αθανασίου στο Facebook. Κάτι άκουσα, αλλά δεν τα ξέρω να τα βλέπω. Εγώ δεν τα βλέπω. Δεν τα ξέρω. Απλά ανεβάζουν εκεί πέρα διάφορα και νομίζω σε ένα από αυτά είχα δει για τον πατήρ Παΐσιο τον Κρητικό. Επίσης, ο πατήρ Παΐσιος ο Κρητικός είχε τραγουδήσει, είχε φτιάξει ένα καινούριο ερωτόκριτο, πολύ πιο ωραίο από το κλασικό, που αναφερόταν στην Παναγία. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία και ωραία που το τραγουδίσε. Έχει μέσα του την παράδοση, είχε μάλλον μέσα του την παράδοση από την Κρήτη, αλλά τη χρησιμοποιούσε για τα Παναγία. Ναι. Εκτός από τον πατήρ Παΐσιο το Κρητικό που ανέφερε πολύ όμορφα λόγια, αυτό που διάβασε η ακροάτρια, επίσης υπάρχει ένα πάρα πολύ υπέροχο βίντεο με τον γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπεδινό που μιλάει για εσάς. Και ήταν πολύ συγκινητικό. Τώρα εντάξει, νομίζω σας το λέμε, αλλά τι να κάνουμε. Ευτυχώς δεν τα βλέπω, δεν τα ξέρω αυτά, δεν ξέρω τα βλέπω. Ναι, είναι... τουλάχιστον νιώθουμε κι εμείς ότι βρισκόμαστε και ακούμε ένα λόγο σωστό. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Ο Θεός να μας σκεπάσει, αδερφή μου, μας σκεπάσει ο Θεός. Αν γίνεται να κάνω δύο ερωτήσεις. Ναι, βεβαίως, με τα χαράς. Ευχαριστώ. Η μία ερώτηση είναι, είχα ακούσει σε μία ομιλία ότι όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος για να πάρει τις εντολές, ο Θεός εκτός από τις εντολές του παρέδωσε επίσης και το πώς θα τελούν τη λατρεία. Τα είδε όλα, τα είδε όλα αυτά ο Μωυσής. Α. Τα είδε όλα μπροστά του, την επουράνιο λατρεία και του είπε ο Θεός να κάνεις όλα όσα είδες καθώς είδες στο όρος το Άγιο, στο Σινά. Τα είδε όλα και τα αντέγραψε μετά κάτω στη λατρεία του Θεού. Μετά έχουμε τον Χριστό που παραδίδει στους μαθητές κατά το μυστικό δείπνο τον τρόπο που θα συνεχίσουν ουσιαστικά να τελούν ναι, τη θεία λειτουργία αργότερα. Τώρα η Εκκλησία μας. Γιατί όταν λέμε βυζαντινή μουσική, εγώ σκέφτομαι, δεν ξέρω βασικά την ιστορία, πώς έγινε το θέμα της Θείας Λειτουργίας, από πότε ξεκίνησε. Οπότε η Εκκλησία τους πρώτους αιώνες, πώς λειτουργούσε, όπως λειτουργούμε εμείς τώρα ή ήτανε... Όχι, δεν λειτουργούσε ακριβώς έτσι. Έχει μια εξέλιξη η λατρεία με το θέμα της μουσικής, των τυπικών διατάξεων κτλ. Αλλά η ουσία της λατρείας παραμένει πάντοτε ίδια. Ήταν η Θεία Ευχαριστία, το σώμα και το αίμα του Χριστού, που ευλογείται από την Εκκλησία, από τους επισκόπους και τους πρεσβυτέρους και κοινωνούσαν οι πιστοί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Διαβάζοντας στην αρχή κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη, ψάνοντας ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές και γινόταν προσευχή από τους επισκόπους και από τους Αποστόλους πρώτα και τους επισκόπους μετά και τους πρεσβυτέρους και ευλογούσαν τον Άρτον και τον Ίνο και κοινωνούσαν
το Πανάγιο Σώμα του Κυρίου μας και το Πανάγιο Νέμα του. Ωραία. Και ο Χριστός παρέδωσε πρώτα, είπε λάβετε φάγετε και είπε μετά και πείτε εξ αυτού πάντες. Ναι. Εμείς στη Θεία Κοινωνία οι ιερείς μας το δίνουν όλο σε ένα, ναι. Ταυτόχρονα. Ναι, ναι. Ενώ οι καθολικοί το έχουν όπως ουσιαστικά το ίδιο. Όχι, οι καθολικοί δεν μεταλαμβάνουν από το κατά τη διδασκαλία του σέμα, μόνο το σώμα μεταλαμβάνουν. Ναι, ναι, απλά λέω για τη διαδικασία, ναι. Για το ότι παίρνουν πρώτα το αυτό, ναι, το εκεί έχουν ένα άλλο σύστημα. Και εμάς έτσι ήταν μέχρι τον 10ο αιώνα σχεδόν, αλλά επειδή το πλήθος των χριστιανών ήταν πάρα πολύ και γινόντουσαν διάφορα και επικίνδυνα πράγματα, γι' αυτό και η Εκκλησία εφεύρε τη Θεία Κοινωνία με τις λαβίδες, με το κουταλάκι αυτό, το κοχλιάριο, για να μπορούν να το μπαίνουν στο στόμα τους κατευθείαν, να το αισθύουν και να μην κινδυνεύει να πέσει κάτω, να χαθεί κτλ. Ήταν ένα κίνδυνο για πρακτικού λόγου, βέβαια. Ναι, για πρακτικούς. Και το εμφύλαξαν μόνο οι ιερείς αυτό. Ναι, ωραία. Αυτό ήταν μια ερώτηση. Και μια άλλη. Βλέπουμε Αγίους και Γέροντες αυτού του αιώνα, όπως ήταν ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Ιακώβος Σαλίκης. Ναι. Γέροντες όπως ο γέροντάς σας, ο Ιωσήφ Βατοπεδινός, ο οποίος δεν έχει Αγίο Κατατακτή. Ναι. Ακόμα. Έτσι. Ναι. Αλλά εντάξει, ουσιαστικά με όλα αυτά που έχουμε ακούσει το θεωρούμε δεδομένο. Τώρα υπάρχουν ακόμα τέτοιοι γέροντες εν ζωή? Σίγουρα θα υπάρχουν. Σίγουρα θα υπάρχουν. Μα οι Άγιοι κρύβονται, αδελφοί μου, κρύβονται οι Άγιοι. Και αυτοί οι σύγχρονοι Άγιοι όταν ζούσαν δεν ήταν γνωστοί σε όλους και δεν ήταν και αποδεκτοί από όλους. Κρύβονται οι Άγιοι και τους φανερώνει ο Θεός. Και σήμερα υπάρχουν εκκλησία που πάντοτε γεννά Αγίους. Και μέσα στην εκκλησία μας και μέσα στον κόσμο και μέσα στις ενορίες μας υπάρχουν αγιασμένες ψυχές. Βέβαια. Υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ήδη γνωστός, γιατί ο Άγιος Παΐσιος πλέον, όταν ήταν ακόμα εν ζωή, ήρθε πολλοίς κόσμος να τον δει, είχε πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχουν παρόμοιοι γέροντες? Υπάρχουν, μάλιστα, υπάρχουν. Αλλά δεν μπορώ να τους πω από τους το... Δεν μπορώ να σας πω από το ραδιόφωνο, γιατί θα με μαλώσουν μετά. Ναι, 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 έχετε δίκιο. Θα βρω τον πελά μου. Και αν επιτρέπετε λίγο μία μικρή ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Αγίου και Οσίου? Το ίδιο πράγμα είναι. Όλοι οι Όσοι είναι Άγιοι. Άγιοι σημαίνει είτε μάρτυρας, είτε ασκητής, είτε ιεράρχης, είτε ομολογητής. Όλοι αυτοί είναι τάγματα Αγίων. Όλοι είναι Άγιοι, αλλά οι ασκητές λέγονται Όσοι. Οι μάρτυρες λέγονται μάρτυρες, οι ιεράρχες, ιεράρχες, και οι ομολογητές που ομολογούν την πίστη, ομολογητές κτλ. Ωραία. Εντάξει, να μην κρατάω τη γραμμή, γέροντα, γιατί καλά, αδελφή, ήταν να καλά. Δύσκολα να πιάσουμε, και τώρα που ξέρουμε ότι ίσως ενδέχεται να σας χάσουμε λίγο από τις... δεν ξέρω αν θα συνεχίσετε, αν θα τα καταφέρετε, αν εκλεγείτε αρχιεπίσκοπος, γιατί φαντάζομαι... Δεν τα ξέρουμε, κόρη μου, αυτά. Ναι. Ο Θεός να μας δώσει να κάνουμε το θέλημα του Πανάγιο. Ό,τι είναι θέλημα Θεού. Ακριβώς, αυτό να ζητούμε από το Θεό μας. Ευχαριστούμε πολύ τις ευχές σας και τις προσευχές σας, γέροντα. Άστε πάντα καλά, ο Θεός μαζί σας. Γεια σας. Μάλιστα. Ναι, εγώ μιλώ. Ναι. Ναι. Να έχω την ευχή σας. Του Κυρίου. Που τη χρειάζομαι πολύ. Είμαι η Ελένη, το ξέρετε. Ναι, Ελένη. Δεν έχει καιρό να μιλήσουμε. Δεν πρέπει να είμαστε αχάριστοι, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, Ελένη, βέβαια. Έγραψες κανένα μπήμα? Αλλά, ναι, μετά να σας το πω. Αλλά διαβάζοντας το θησαυρό, δεν μας κινού, είμαι προς το τέλος, λέει ότι πρέπει και να διαλαλούμε το καλό που μας κάνουν από ευγνωμοσύνη. Χρωστώ πολλά στο πνευματικό μου, που με την άδειά σας τον κουράζω, αλλά προπάντως σε εσάς βέβαια, και γι' αυτό
μου επιτρέπετε με το δικό μου τρόπο δύο λόγια να σας πω. Ναι, θα ακούσουμε. Όπως πάντα. Μας πελεκάει νύχτα μέρα ο Μητροπολίτης μας από κοντά, από αγάπη περισσή, γιατί έχει Χριστόν εις την ψυχή. Τα έργα μας θέλει να δει, να είμαστε του λόγου ποιητές και όχι μόνο ακροατές. Γι' αυτό και δεν εφησυχάζει και πάντοτε αγάπη σκορπάει. Εφευρίσκει τρόπους διέργων και όλους με κάθε τρόπο βοηθάει. Και σαν πατέρας στοργικός να μας οδηγήσει θέλει εις το φως του Χριστού μας το λαμπρό. Θυσία γίνεται για τον πλησίο που γι' αυτό είναι αδελφός. Γι' αυτό 3.000 και γεύματα ο Λεμεσού Αθανάσιος προσφέρει καθημερινά. Πού τα βρίσκει Θεέ μου όλα αυτά και με τι σύνεση τα πάντα δίκα. Μα βεβαίως ο Χριστός τον βοηθά στο έργο του, στα έργα του τα πολλαπλά, όπως και η Αγία Σκέπη για ναρκωτικά, στο γερμανικό για καρκινοβαθείς βοήθησε σημαντικά, όπου βοηθήθηκα και εγώ μαζί με τα δικά μου παιδιά. Πώς να τον ευχαριστήσω γι' αυτό, πώς και η νεολαία που γι' αυτή γίνεται θυσία με τις τόσες που προσφέρει ασχολίες και τις τόσες νουθεσίες. Πόσους στοχούς ενδύει και βοηθά, πώς τα δάνεια των εκκλησιών. Γι' αυτό και τον βοηθάει ο Χριστός στο μεγάλο έργο του αυτό. Ξεκούραση δεν ξέρει και όλους τους συντρέχει υπομένει. Οι θύελες δεν τον τρομάζουν, γιατί περιμένει και αυτές προπάντων. Γιατί είναι του Πταγκαλακιού το θράσος που όλους τους πιστούς πολεμά και προσπαθεί και να ξεγελά. Μ' αυτό στο τιμόνι γερά κρατά, για τάξη έβαλε και στα εκκλησιαστικά όσο κανείς πραγματικά. Και με μόχθον πολύ για μας αγρυπνά να βρούμε μαζί του ξαστεριά. Ευχαριστούμε πολύ και ό,τι και να πει κανείς, λίγα είναι. Ο Χριστός και Παναγιά μαζί σας και μια χάρη σας παρακαλώ. Ναι, η Ελένη. Λέγε, Ελένη, χάθηκες. Κόβηκε. Δεν πειράζει. Θα τα πούμε μετά. Επόμενος αδερφός. Ναι, Γιώργο, μου επιλογή. Ναι, Ιωάννη. Αγγλία. Ναι, Αγγλία. Πώς πάτε. Καλά, Γιώργο. Καλά, καλά, Γιώργο, μου δόξα τω Θεώ. Γιώργο, εγώ τηλεφώνω να πω κάτι για τις επερχόμενες αρχιεπισκοπίες, Γιώργο, μου ελπίζω να μπροστά από σύντομα. Ήθελα πρώτα να κάνω την ερώτηση, μάλλον που νομίζω ξέρω την απάντηση, να μπορέσουμε να ψηφίσουμε εμείς από το εξωτερικό. Νομίζω δεν θα μπορέσετε, Γιάννου. Δεν νομίζω να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν μπορεί να γίνει είναι, αυτό. Είναι λόγω καταστατικού ή είναι λόγος πρακτικός. Δεν άκουσα ότι θα γίνει αυτή η δυνατότητα. Δεν ξέρω. Ίσως για πρακτικούς λόγους, διότι ποιος θα επεκταθεί εκεί στο εξωτερικό και πού θα πάμε. Δεν ξέρω, να ρωτήσω όμως, αλλά νομίζω δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει αυτό. Σε παρακαλώ, αν μπορείτε να ρωτήσετε, διότι ακόμα και εδώ στον Μπρίστολ είμαστε εκλογικών κέντρων για τις προεδρικές εκλογές και τις ευρωβουλευτικές εκλογές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί μπορούμε να ψηφίσουμε εδώ στην Αγγλία ως Ελληνοκύπριοι ψηφοφόροι στις γενικές μας εκλογές. Αν, επειδή υπάρχει διαδικασία με τις κάλπες, με τα κουβούκλια κτλ. Αν είναι θέμα πρακτικό, τότε... Νομίζω θα είναι πρόβλημα, γιατί πρέπει οι ιερείς να ετοιμάσουν τους καταλόγους και να εγγράψουν μέσα και άλλους Ορθοδόξους ή να διαγράψουν αυτούς που ψηφίζουν μέσα στις προεδρικές εκλογές, αλλά να διαγράψουν ανθρώπους οι οποίοι είναι άλλη θρησκεία, άλλου δόγματος, άλλη πίστεως κτλ. Και νομίζω αυτό είναι ένα πρόβλημα για το εξωτερικό. Κρίμα πάντως. Δεν πειράζει για νομάφισμα σε εμάς να τηγανιστούμε εδώ με τα δικά μας. Ησυχάστε, κάντε προσευχή να μας βοηθήσει ο Θεός. Προσευχή, γέροντά μου, ναι, όσον μπορούμε, αδύνατη που είναι.
Δεν μπορούσα να πω, Γερόντα μου, το 2006 στις προηγούμενες αρχιεπισκοπικές έτυχε, ήμουν, ήμασταν Κύπρο τότε. Ήμουν στη Λεμεσόν, έκαμπνεται ομιλία στη Μητρόπολη. Θυμούμαι καλά, ήταν μέρες, μπορεί να ήταν εβδομάδα πριν τις αρχιεπισκοπικές, πριν την έναρξη των διεργασιών για τις αρχιεπισκοπικές. Και είσαι κοντά μου έναν συνάνθρωπο μας από τη Λεμεσόν, που πραγματικά, διότι ήμουν κοντά, ένιωσα με πόσο πολύ πόνο. Ερώτησε και λέει, όταν γίνουν οι εκλογές, αν εν το θέλεμα του Θεού και εκλεγείτε και φύγετε που δάμε, τι θα απογίνουμε εμείς. Εξίσου με αγάπη, ήταν και η απάντηση που έδωσε. Εγώ για μένα είχα καταλάβει το πώς είναι ανάγκη, ας πούμε, υπήρχε για να παραμείνετε στη θέση του Μητροπολίτη στη Λεμεσό. Περάσαν 23 χρόνια γερονά μου τότε που ανθρωπιστήκεται Μητροπολίτη στη Λεμεσό και έγινε τεράστιο έργο. Ακούμε και τους αδερφούς μας που ρωτούν στις εκπομπές εχθές και την περασμένη Κυριακή. Αν με τη βοήθεια του Θεού εκλεγείται αρχιεπίσκοπος, θα τα χάσουμε το ένα το άλλο. Φάνηκε μέσα στον κορονοϊό ότι επινοήθηκες της ευλογημένης ιδέας για τις εκπομπές. Μάλιστα, μέσα στον κορονοϊό ήταν και πιο τακτικές ακόμα. Κάθε μέρα. Ακριβώς. Ναι. για να στηρίζετε τον κόσμο στις δύσκολες ώρες που πραγματικά ζήσαμε, το παρόλο που πολλές φορές δεν το κατανοούμε, το τι σημαίνει να μην ξέρει τι θα φέρει η επόμενη μέρα, και υπήρχε κίνδυνο απελπισίας, απογνώσης, κατάθλιψης κτλ. Όπως και τότε γέροντα. Και τώρα, αν με τη βοήθεια του Θεού εκλεγείτε, σίγουρα να επινεωθείτε κάτι που να είμαστε πάλι σε επικοινωνία. Οπότε είναι αδερφοί μας να μην ανησυχούν, όλοι μαζί να προσευχόμαστε για να μπορείτε να πάτε στην αρχιεπισκοπική θέση και τότε να υπάρχει πραγματική ευλογία σε όλη την Κύπρο, όχι μόνο στη Λεμεσό. Να προσευχόμαστε για να μας ελύσει ο Θεός, για μου. Ναι, για να μας δείξει ο Θεός το Πανάγιο θέλημα του. Μακάρι. Το τελευταίο πανταπόγευμα είναι να γίνει το Άγιο θέλημα του Θεού, έτσι που προσεύχομαι τουλάχιστον εγώ, είναι το Άγιο θέλημα του Θεού να είναι να βγεις αρχιεπίσκοπος. Την ευχή σου. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Ο Θεός και η Παναγία μαζί σας. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Ο Κύριος. Δεν σ' ακούω. Είμαι 12 χρόνια. Για ξαναπέ μου σιγά σιγά να σ' ακούσω καλά. Είμαι η Αρίστη και είμαι 12 χρονών. Είσαι η Αρίστη και είσαι 12 χρονών. Ναι. Από πού μιλάς, Αρίστη? Από το κινητό της μάμας. Αρίστη μου, δεν έχει καλή νέα. Μην μετακινήσεις, στάθω και έναν τόπο για να έχει καλή λήψη. Mm-hmm. Ας ακούμε και εμείς. Ναι, Αρίστη μου, πες μου, κορούλα μου. Ήθελα να σας ρωτήσω ότι πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να γίνει πιο ταπεινός. Πώς μπορεί κάποιος να γίνει πιο ταπεινός? Εάν κάνουμε υπακοή στους γονείς μας και υπακοή στις εντολές του Χριστού μας και στους μεγαλυτέρους μας και στους γονείς μας και κάνουμε υπομονή στις δύσκολες περιστάσεις που μας συμβαίνουν και κάνουμε υπομονή στις δυσκολίες και στις περιφρονήσεις και στις αδικίες, θα γίνουμε πιο ταπεινοί άνθρωποι. Αυτό θα γίνουμε πιο ταπεινοί, με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ. Μπορώ να πω την ευχή σας για την Φωτεινή, τον παππού Κώστα, τη γιαγιά μου Αρίστη. Μισό λεπτό, Αρίστη, να τα γράψω. Φωτεινή Κώστα, Αρίστη. Ναι, Στέφανος, ωραίο όνομα έχει. Ναι. Αυτή. Εντάξει, Αρίστη μου. Να είσαι καλά, κορούλα μου. Θεός μαζί σου. Ευχαριστώ. Παναγία μαζί σου. Παρακαλώ, επόμενος αδερφός. Μάλιστα. Γέροντα μου. Ναι. Γέροντα μου, την ευχή σου, κύριε, να πάρω.
Ευχαριστούμε. Να σε ευλογεί ο Χριστός, κορή μου. Ήθελα να προσευχηθείτε για την ειρήνη μου και για τον Μενέλαό μου, σας παρακαλώ. Ειρήνη και Μενέλαό. Ευχαριστώ, γέροντα μου, που είστε δίπλα μας. Ο Θεός μαζί σας. Να εύχεστε για μας. Ναι, παρακαλώ, επόμενος αδελφός. Ευλογείτε. Ο Κύριος. Η Μαρία είμαι, τι κάνετε? Καλά, Μαρία, εσύ? Εδώ με τον σύζυγο σας ακούμε, τον Αβέρκιο. Ωραία, ωραίο όνομα έχει ο Αβέρκιος. Καλά είσαστε? Δόξα τω Θεώ, έτσι νομίζομαι. Πάντα καλά εσείς να είστε. Εσείς πώς είστε, εσείς? Καλά, πάτερ μου, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Ακούμε ότι έχετε βάλει ψηφοφορία για αρχιεπίσκοπο, πιστεύω να πάνε όλα καλά. Η Εκκλησία το έβαλε αυτό μετά την κίνηση του αρχιεπισκόπου μας. Ναι. Έχει, αυτή η θέση του αρχιεπισκόπου πρέπει να πληρωθεί, διότι η Εκκλησία χρειάζεται αρχιεπίσκοπο για να τη λειτουργήσει κανονικά. Πιστεύω να βγείτε μέσα στο ό,τι θέλει ο Θεός, ό,τι θέλει ο Θεός. Έτσι, έτσι. Αν είναι θέλημα Θεού, ας γίνει όπως θέλει ο Θεός και όπως ξέρει εκείνος καλύτερα. Έχετε δίκιο. Την ευχή σας πήρα να μας δώσετε. Η Παναγία μαζί σας, Μαρία. Η Παναγία μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Και στον Αβέρκιο πολλές ευχές. Σας ακούει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ μαζί σας. Καλό βράδυ. Η Παναγία μαζί σας. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Ευλογείτε, γέροντα. Είμαι ο Γιώργος. Από την... Γεώργιε, τι κάνεις, Γεώργιε? Δοξάζω τον Κύριο και χαίρομαι που σας ακούω. Πανιερώτατε, από το... από την, σας είχα ρωτήσει και παλαιότερα για την παραβολή, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς, την παραβολή του οικονόμου της αδικίας. Είναι στο Λουκά 16. Ναι, ναι. Και εκεί αυτό που δεν θυμάμαι πολύ καλά, αλλά σας είχα πει ότι είχα καταλάβει εγώ, αλλά δεν το σημείωσα και τώρα προσπάθησα να το σημειώσω. Ρωτάω λοιπόν το εξής, αν κατάλαβα καλά. Ο οικονόμος αυτός καταρχήν διευλήθη από κάποιον που διαβάλει, ναι. Δεν κάνει καλή διαχείριση, ναι. Ο κύριος του είπε, έλα να λογαριαστούμε, γιατί δεν θα συνεχίσεις να διαχειρίζεσαι. Ναι. Λοιπόν, λέει, τι να κάνω αφού δεν μπορώ να σκάβω και ντρέπομαι να ζητιανεύω. Να κοιτάξω να κάνω φίλους, ούτως ώστε όταν πια με απολύσει ο κύριος μου, να με δεχθούν στους οίκους των, να είναι φίλοι μου δηλαδή. Και έπιασε, ας πούμε, και εμείωσε τα χρέη των άλλων χρεοφιλετών στον κύριό του, επιστρέφοντας τα γραμμάτια και μειώνοντας τα γραμμάτια τα οποία είχαν αυτοί. Και ο κύριος επίνεσε αυτή την πράξη του οικονόμου. Εδώ λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, ούτως ή άλλως ο οικονόμος της αδικίας είναι κάθε ένας από εμάς, όπου διαχειριζόμαστε ένα πλούτη, έτσι, τα πλούτη, όποιος έχει κάτι, κάποια πλούτη δεν είναι δικά του, είναι του Θεού. Βέβαια. Και ο ίδιος απλώς τα διαχειρίζεται. Βέβαια. Και οπωσδήποτε όταν κάνει κακή διαχείριση, αλλά και οπωσδήποτε κάποια στιγμή έρχεται η ώρα της απόλυσης, έτσι, και της, της λογοδοσίας. Σίγουρα. Όταν λοιπόν έρθει η ώρα της λογοδοσίας, αλλά και νωρίτερα φυσικά μπορεί να το κάνει, να το καταλάβει, εκείνο που μπορεί να κάνει είναι με τα ξένα πλούτη πάντα, δηλαδή με τα πλούτη του εργοδότη του, να αποκτήσει φίλους. Φίλους οι οποίοι, άλλη ζωή βέβαια, μετά την απόλυσή του από αυτόν τον κόσμο, θα του βρεθούν φίλοι, οι οποίοι βέβαια αυτοί ως πτωχοί χρεοφιλέτες και αυτοί αμαρτωλοί βέβαια, αλλά πτωχοί, πιθανόν και ίσως και κατευχήν όλοι ίσως αυτοί σε σωσμένοι, να τον πάρουν κοντά τους εκείνη, δηλαδή να τον έχουν κοντά τους μετά. Το έχω καταλάβει κάπως καλά ή όχι? Καλά, καλά, καλά το καταλάβεις, Γιώργο. Είναι καλά, ακριβώς καλά. Η ελεημοσύνη, η οποία γίνεται με ξένα χρήματα αφού τίποτα δεν είναι δικό μας και μας ετοιμάζει φίλους για τη Βασιλεία του Θεού. Πολύ ωραία, το καλά το καταλάβεις. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί τώρα το σημείωσα για να μην το ξαναξεχάσω. Ναι, Γιώργο, πολύ καλά το σημείωσες.
Και τώρα θέλω επίσης να ρωτήσω για τους αγγέλους που δεν ξέρανε το μυστήριο της ενανθρώπισης του Κυρίου. Αλλά όμως βλέπουμε και στη γέννηση τους αγγέλους οι οποίοι τα λένε στους ποιμένες και αργότερα ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στον Ευαγγελισμό. Αφού υπάρχουν παραδείγματα που τα ξέρανε. Κοίταξε, ξέρανε μόνο τόσα όσα είπανε. Δεν τους δόθηκε περισσότερη γνώση. Μόνο τόσα όσα ήξερα, όσα είπανε ήξερα, διότι έγινε αποκάλυψη του μυστηρίου στη Πεντηκοστή. Μάλιστα. Στην εκκλησία, εδώ η αποκάλυψη αυτή. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Και να θυμίσω φιστί και να έχετε... Και 8 κεράσια. Καλά, τα 8 και δεν είναι τότε και μην είχε να πάτε στα φίλια καθόλου. Ναι, παλιότερα μην φάτε ξανά στα φίλια καθόλου. Ναι, Γιώργο, θα προσπαθήσω. Και να βάλτε σφιστή και καθαρισμένα και τα μπρόκολα είναι στην εποχή τους τώρα. Το ναι, ναι, τα επισήμανα, Και φιστή και κοντά για να είναι ευλογημένο, Καθαρισμένα και ευχαριστώ ανάβατα, πολύ, Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Κάσε πάντα καλά, η Παναγία μαζί σας. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ. Ευλογείτε, Γέροντα. Ο Κύριος. Ο Χαράλαμπος από Αθήνα, την Εφησά. Χαράλαμπε, τι κάνεις? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Πήρα και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ όσον αφορά τις εκλογές σας να γίνει το θέλημα του Κυρίου. Αυτό ακριβώς, Χαράλαμπε. Και αν το θέλημα του Κυρίου είναι να γίνετε εσείς ο επόμενος Αρχιεπίσκοπος, θα χαρώ ιδιαιτέρως πάρα πολύ, όχι μόνο εγώ, όλη η Κύπρος, όλοι οι ακροατές. Ό,τι θέλει ο Θεός, Γεμό, ό,τι θέλει ο Θεός. Και ευχόμαστε στα επόμενα Δημήτρια να σας δεχτούμε ως Αρχιεπίσκοπο. Έχει ο Θεός, έχει ο Θεός. Το εύχομαι πραγματικά. Αν έχω χρόνο, μια πολύ μικρή ερώτηση. Πες μας, Χαραλάμπε, πες μας. Μου είπατε, είπε μια Κροάτρια, ρώτησε μάλλον πριν αν υπάρχουν ακόμα Άγιοι. Ναι, βέβαια. Της είπα, βεβαίως. Και χάρηκα πολύ γιατί όντως έτσι είναι, απλά είναι στην αφάνεια, δεν θέλουν να φαίνονται. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Εάν τυχόν μάθουμε για κάποιον γέροντα ότι ίσως έχει κάποια χαρίσματα, θα πρέπει να επιδιώξουμε, χωρίς να, βέβαια να μπούμε σε ένα γέροντο σαφάρι, αλλά θα πρέπει να επιδιώξουμε να τον δούμε. Όχι τόσο για να μας πει κάτι προορατικό, διορατικό, όχι. Για να έχουμε την προσευχή του, να του δώσουμε να προσευχηθεί για μας. Γιατί πολύ καλό είναι αυτό. Πάντοτε μέσα στην παράδοσή μας, επιδίωκαν οι αδελφοί μας να λαμβάνουν τις ευχές των γερόντων και των Αγίων. Αλλά προσέχετε πάρα πολύ, διότι υπάρχει και εξ αντιθέτου ένας άλλος κίνδυνος που κυκλοφορούν πολλοί άνθρωποι γύρω μας που παριστάνουν τους μοναχούς, τους ασκητές και τους Αγίους, ενώ είναι πλανεμένοι και είναι εκτός εκκλησίας. Όχι, αν είναι σε κάποιο μοναστήρι, σε κάποια... Ναι, να είναι άνθρωποι με σφραγίδα της Εκκλησίας. Μάλιστα. Ότι είναι άνθρωποι του Θεού. Πράγματι υπάρχουν τέτοιοι γύρω μας, και κληρικοί και μοναχοί και πολλοί λαϊκοί, να ξέρετε. Και πολλοί λαϊκοί υπάρχουν. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γέροντα. Άσε καλά, Χαράλαμπε. Ο Θεός μαζί σου. Παναγία μαζί σου. Έχουμε ακόμα αδερφό και τελευταίο. Πατέρα, έχουμε ακόμα τρεις. Ναι, Νίκη. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, εσείς? Πάντα με το ίδιο δέος και την ίδια έτσι αμηχανία. Ήθελα να σας πω 2-3 πράγματα. Ναι, άκουσα σήμερα την εκπομπή τη χτεσινή σχετικά με την κυρία που είπε για το άτομο εκείνο που ήταν σε κάποιο ίδρυμα και είχε πρόβλημα μεγάλο και της είπατε να επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας, να επικοινωνήσει μαζί σας για να επιληφθείτε στο βαθμό που μπορείτε. Θαύμασα, ήμουν σίγουρη βέβαια γι' αυτό και ήθελα να πω ότι έχω μεγάλη αρκετή εμπειρία χρόνων από αυτές τις καταστάσεις και όποιος μπορεί, Πατέρα Αθανάση, να βοηθήσει, είναι πραγματικά ύψιστο έργο. Για αυτούς τους ανθρώπους. Θυμάμαι ένα γιατρό ευλογημένο που μου έλεγε: έχω πει στους γιους μου, επειδή είμαι μεγαλύτερος από τη μάνα τους, ότι θα φύγω πρώτος, λέει, εάν δω από εκεί πάνω που θα είμαι ότι βάλατε τη μάνα σας σε κάποιο ίδρυμα, θα κατέβω κάτω και αλλημονώ σας. Γιατί όταν κλείσει η πόρτα, είναι
ανεξέλεγκτα τα πράγματα. Έχει. Το τραγικό είναι ότι τώρα και με τον κορονοϊό δεν μπορούν ούτε εθελοντές να πάνε να βοηθήσουν. Ναι. Και χάρηκα πάρα πολύ, όχι ότι περίμενα κάτι άλλο, δηλαδή θαυμάζω για άλλη μια φορά τη στάση σας σε όλα τα θέματα. Δεν έχω λόγια να πω. Να προσεύχεις να μας φιλέει ο Θεός, κόρη μου. Ένα αυτό, πατέρα Θανάση, και όποιος μπορεί και ακούει και μπορεί να κάνει κάτι, ας το κάνει στο θέμα αυτό. Το άλλο ήταν συγκινητικό του κυρίου Χρήστου, που κάθε φορά λέει που θα πάει στο Άγιο Όρος, έχετε φτιάξει μια οικογένεια θαυμαστή, έναν κήπο που έχει απ' όλα, μέχρι τραγούδι που σας λένε, και εκείνος ο κριτικός, γιατί εγώ η καταγωγή μου είναι από την Κρήτη. Έτσι. Που έλεγε μια μέρα, τον άκουγα, τι έλεγε για σας, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και το τελευταίο, πήγε λίγο να χτυπήσει η καρδιά μου όταν ετέθη το θέμα των εκλογών, και λέω, αφού μας έχει πείσει ότι ό,τι γίνεται είναι το καλύτερο, πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό που μας έμαθε ο πατέρας Αθανάσιος και να περιμένουμε το θέλημα του Θεού. Έτσι, έτσι. Βέβαια εύχομαι το καλύτερο, και η αλήθεια είναι ότι όπου και να είστε η ευωδία θα είναι έντονη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να μας φυλάξει ο Θεός, κόρη μου. Μακάρι να μας φυλάξει ο Θεός. Να είστε καλά. Ο Θεός μαζί σου, αδίκη. Ευχαριστώ επίσης. Να είστε καλά, πατέρα Θανάση. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ. Πανιερώτατε. Ναι. Την ευχή σας. Του Κυρίου, τι καμνείς. Την ευχή σας και την προσευχή σας. Δόξα τω Θεώ. Βοήθειά μας σε Παναγία. Αμήν, αμήν. Τα εσόδια της να εορτάσουμε. Ναι, έχουμε σήμερα την Παναγία μας. Μας... Όσον αφορά για την αγωνία που ζούμε όλοι, ο Θεός να φέρει τα καλύτερα. Προσεύχεστε, Αθανάση μου, προσεύχεστε. Αμήν. Να έχουμε την ευχή σας πάντα. Παναγία μαζί σου, Αθανάση μου, και στην οικογένειά σου και σε όλους. Να είστε καλά. Έχουμε ακόμα δύο αδερφούς. Να ακούσουμε τον πρώτο, ναι. Ναι, Γερόντα. Ναι. Ο Κυριάκος είναι από την Πάφο. Ναι. Την ευχή σας. Σου, Κύριε. Ήθελα να πω κάτι έτσι, να το δώσω τόσο. Ναι. Να ευχηθούμε όλοι να είστε ο Δήμος Αρχιεπίσκοπος, για να βοηθήσετε και όπως βοηθάτε όλη την Λεμεσόν και όλη την Μεσανίκο και όλη την δεδομένο, ότι ο Δεσπότης πρέπει να κάνει το πράγμα, να γίνει το πράγμα του το έργο να φτάσει σε όλη την Κύπρο, όχι μόνο στην Λεμεσόν. Γιατί πραγματικά ο κόσμος το χρειάζεται. Χρειάζεται ένα πραγματικό ηγέτη όπως εσάς να βρίσκεται σε όλη την Κύπρο. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που βοηθάς και εμάς που είμαστε από άλλες πόλεις, αλλά και όλον τον κόσμο του Λεμεσού και τον κόσμο του εξωτερικού που μπορεί μέσα από την εκπομπή σας να σας ακούει και να έχει την ευλογία σας. Να είστε καλά, Κυριάκο μου. Θεώ να σε ευλογεί. Να είστε καλά. Παναγία μαζί σας. Καλή δύναμη, γε μου. Έχουμε ακόμα ένα δεσπό τελευταίο, παρακαλώ. Εγώ μιλώ, Πανιώτατε. Ναι, εσύ. Την ευχή σου. Τι καμνείς. Μα τελευταία να σου πω και εγώ τα τελευταία μου. Τι βεβαίως, βεβαίως. Τι να γίνει. Κυρία Κατίνα, κλείσε το ράδιο σου μόνο για να μην έχει αντίλαλο. Μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Κλείστο. Ναι. Άντε. Ναι. Ας ακούσουμε με πολύ χαρά. Τούτη χαρά, Δεσπότη μου, για σέναν τριγυρίζει. Αρχιεπίσκοπος Ναυκής, ο Κύριος γνωρίζει. Οι προσευχές και οι ευχές να σε στηρίζουν πάντα. Και να είσαι πάντοτε καλά. Μα θα λαλούμε τσάτιστα, άφησμα στην πάντα. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε, κύριε Κατίνα. Εύχομαι τούτον τον βαθμό γέροντα να κερδίσεις και να φανείς αντάξιος να τον υπηρετήσεις. Η Παναγία Καθολική πάντα να σε στηρίζει και εις το διάβα της ζωής πάντα να σε... πάντα να σε φωτίζει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι ό,τι καλό. Ευχαριστώ, κύριε Γατίνα. Να πραγματοποιηθού. Να είσαι πάντα καλά, κορή μου. Θεώ μαζί σου. Και πολύ ευχαριστώ ευχαριστώ και καληνύχτα σας. Καληνύχτα, να είστε πάντα καλά. Έτσι, αδερφοί μου, με το χαρούμενο αυτό επίλογο, φτάσαμε στο τέλος της παρούσης εκπομπής μας. Η Παναγία Μητέρα μας που γιορτάζει τα εσόδια της, να μας ευλογήσει όλους και να μας εισάγει εμάς μαζί της στον Ναό του Θεού.
στην καρδιακή προσευχή και στην ησυχία τη Θεόγνωστο. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.